Μια προβληματική ενημέρωση ασφαλείας για τα Windows από έναν τεχνολογικό κολοσσό εξειδικευμένο στην κυβερνοασφάλεια, την CrowdStrike, ήταν αρκετή για να προκαλέσει ένα παγκόσμιο ντόμινο ψηφιακής κατάρρευσης. Από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ μέχρι χώρες της Ασίας και την Αυστραλία, αεροπορικές εταιρείες, τράπεζες, τηλεοπικοινωνίες, ακόμα και σούπερ μάρκετ παρέλυσαν. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το σφάλμα αυτό οδήγησε στην μεγαλύτερη διακοπή λειτουργικού συστήματος στην ιστορία. Ένα τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε μεγάλες διαταραχές σε πολυεθνικές εταιρείες, τράπεζες, σιδηροδρόμους, σούπερ μάρκετ, δημόσιες υπηρεσίες, τηλεοπτικά δίκτυα, νοσοκομεία και στα αεροδρόμια με αποτέλεσμα να ακυρωθούν χιλιάδες πτήσεις. Those computers that were already on or those computers that are always on like service that have received this update will most probably lock up with a blue screen and then keep locking in a blue screen every time they are rebooted. Προβλήματα αντιμετώπισαν η Αυστραλιανή κρατική τηλεόραση ABC και το βρετανικό δίκτυο Sky News. Major global IT outage is impacting many of the world's largest companies, including us here at Sky News. Οι υπηρεσίες του χρηματιστηρίου του Λονδίνου αντιμετώπισαν επίσης προβλήματα, ενώ έπεσε και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για ραντεβού ασθενών του Βρετανικού Συστήματος Υγείας. Στη Γερμανία, στο Vorarlberg, ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Aktuell sind die geplanten OPs alle abgesagt, derzeit, weil wir nicht wissen, wie schnell es auch wieder funktionieren wird. Not-OPs wären natürlich machbar, dafür sind wir vorgesorgt. Das funktioniert alles. Το πρόβλημα προκλήθηκε από μια ελαττωματική ενημέρωση ασφαλείας από τον πάραχο κυβερνοασφάλειας CrowdStrike, η οποία έβγαζε εκτός λειτουργίας τους επηρεαζόμενους υπολογιστές και διακομιστές, αναγκάζοντάς τους σε συνεχείς επανεκκινήσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος της CrowdStrike, George Kurtz, ανάρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X ότι η εταιρεία εργάζεται για την επιδιόρθωση του προβλήματος. Η CrowdStrike εργάζεται ενεργά με τους πελάτες που επηρεάζονται από ένα πρόβλημα που εντοπίστηκε σε μια ενιαία ενημερωμένη έκδοση περιεχομένου για Windows Hosts. Οι υπολογιστές Mac και Linux δεν επηρεάζονται. Δεν πρόκειται για περιστατικό ασφαλείας ή κυβερνοεπίθεση. Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί, απομονωθεί και έχει αναπτυχθεί διόρθωση. Το λογισμικό της CrowdStrike χρησιμοποιείται ευρέως από πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως για τη διαχείριση της ασφάλειας των υπολογιστών και των διακομιστών Windows. All of these systems need manual interaction to fix them. We're properly talking millions of computers. Looking at the scale of the outbreak, this is going to take some time to fix. Η CrowdStrike είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες κυβερνοασφάλειας στον κόσμο. Προσφέρει υπηρεσίες θωράκισης των πιο κρίσιμων τομέων κινδύνου στο cloud, μπλοκάροντας τις παραβιάσεις. Μαζί μας και κύριο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Creative Director του Earth News, για να εξηγήσουμε πώς ένα τεχνικό πρόβλημα πάγωσε τα πληροφοριακά συστήματα στον πλανήτη. Κωνσταντίνε, έπληξε ακόμη και το σύστημα των Ολυμπιακών Αγώνων που θα ξεκινήσει λίγο στο Παρίσι. Και την Disneyland στο Παρίσι και πάρα πολλά άλλα ιδρύματα. Το νιώσαμε περισσότερο στα αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο, όταν πολλές πτήσεις σταμάτησαν, το check-in γινόταν χειροκίνητα. Το ένιωσαν πάρα πολύ, ειδικά στη Βρετανία, στο σύστημα υγείας, γιατί κατέρευσε το σύστημα που κλείνει τα ραντεβού για τους γιατρούς. Αλλά αυτοί που επλήγησαν ήταν μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις. Γιατί όταν είδα και εγώ την είδηση, προσπάθησα να τσεκάρω αν μπαίνω στα email μου, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν αφορούσε εμάς τους απλούς χρήστες. Όχι, είναι μια εταιρεία που λέει εταιρικό software προστασίας. Είναι ηρωνία βέβαια ότι η εταιρεία προστατεύει από αυτό περίπου το φαινόμενο που συνέβη. Κάπως έτσι θα ήταν το effect μιας μεγάλης κυβερνοεπίθεσης ευρείας μάζας. Η εταιρεία είπε καταρχήν ότι δεν είναι κυβερνοεπίθεση. Είναι ένα πρόβλημα σε ένα αρχείο, σε μια ενημέρωση των Windows. Έδωσε μια λύση την οποία μπορούσαν κάποιοι να φτιάξουν εξ αρχής. Όμως είμαστε πολύ μακριά ακόμα από την ομαλοποίηση των πραγμάτων. Οι απλοί πολίτες θα το νιώσουν κυρίως επειδή θα καθυστερήσουν, για παράδειγμα, οι υπηρεσίες τους και όλα αυτά. Τα σούπερ μάρκετ έκλεισαν. Κάποια σούπερ μάρκετ που επηρεάστηκαν και είναι αμφίβολο ότι θα ξανανοίξουν. Νομίζω ότι νιώσαμε σήμερα αυτό που κάποτε αποκαλούσαμε ο ιός χιλιετίας, αυτό που είχε περάσει χωρίς να συμβεί κάτι. Και βέβαια είναι σημείο των καιρών, γιατί αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε τέτοιο software για να προστατευτούμε από κάτι χειρότερο. Και όπως και να το κάνουμε όλη μας η ζωή, στα αεροδρόμια πηγαίνουμε πλέον και χρησιμοποιούμε το smartphone για να περάσουμε
τα check-in και έχουμε αντικαταστήσει τα χαρτιά όλο με αυτά. Το σύστημα... Έχει αποκατασταθεί το σύστημα αυτή τη στιγμή? Η Microsoft είπε ότι έχει αποκατασταθεί σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν λέει πότε θα ομαλοποιηθεί το σύστημα, κυρίως γιατί δεν μπορούν να πούν πότε όλα τα επιμέρους συστήματα θα είναι και πάλι online. Και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από κάτι τέτοιο στο μέλλον? Φαντάζομαι δύσκολα, διότι μπορεί να επαναληφθεί ένα τέτοιο φαινόμενο. Δεν είμαι σίγουρος πως μπορούμε να προστατευτούμε από κάτι που δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε, γιατί είναι κάτι που προορίζεται να μας προστατεύσει. Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.